μεταγραφής που έχουμε από το λίγο χρόνο διακυβέρνησης βέβαια του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά σημαντικό θα έλεγα. Η Βουλή ορκίστηκε δύο μήνες παρά δύο ημέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σήμερα 2 μήνες και κάτι ημέρες. Ειλικρινά δεν επίστευα ότι θα ήταν τόσο προετοιμασμένος πρωθυπουργός που μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να φέρει τόσα νομοθετήματα στη Βουλή, τα οποία ήταν σημαντικά και κέρια. Και για μένα ένα από τα πιο σημαντικά ήταν ο ΕΜΦΙΑ, ο οποίος έστειλε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τάρταρα της δημοτικότητός του με να φτάσουμε στο 18% περίπου. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης νιώθει εμπιστοσύνη στο 70% του ελληνικού λαού. Και αυτό γιατί? Τον απεχθέστατο αυτό φόρο της ΕΜΦΙΑ, που ήταν προεκλογικά δεσμευμένος να ικανοποιήσει από το 2020, έκανε μια μικρή κολοτούμπα και τον εφαρμόζει από το 2019. Σαφώς, κύριε Βαγιονά, βέβαια εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποια θα είναι τα ωφέλη της χώρας μετά την απόφαση της αποπληρωμής του μεγάλου δανείου. Τι θα συμβεί με αυτό? Κοιτάξτε, τα μεγάλα δάνεια που είναι υψηλότοκα, ένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια και το άλλο το οποίο πρέπει και αυτό που έχει μικρότερο επιτόκιο αλλά είναι άλλα 2,5, περίπου 5 με 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο για το δούνου του για ένα χρόνο θα γλιτώσουμε περίπου 75 εκατομμύρια. Κάποιος σου λέει, και τι είναι τα 75 εκατομμύρια. Βρες τα να σου πω πόσο είναι. Δεν είναι εύκολα τα εκατομμύρια τη σήμερον ημέρα. Θα μου πείτε, γκρινιάζει η σημερινή αντιπολίτευση και εμείς τα είχαμε προγραμματίσει αυτά τα πράγματα. Τα προγραμματίσατε, αλλά λέτε ότι βγήκαμε από τον ζυγό, ας πούμε, της Τρόικα, των θεσμών που λέτε σήμερα εσείς, εμείς εξακολουθούμε να τη λέμε Τρόικα, γιατί δεν τα κάνατε. Θυμάμαι τον Απρίλιο, τον φετινό, ήταν ακόμα κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι τον Τζακαλώτο που μιλούσε για ανάπτυξη. Ανάπτυξη και λέει, ναι, θα κάνουμε, ας πούμε, ευκολία στα κόκκινα δάνεια των ιδιωτών. Η τότε αξιωματική αντιπολίτευση και σήμερα κυβέρνηση λέει, και τι θα γίνουν οι επιχειρήσεις, αφήστε τις επιχειρήσεις. Εμείς σήμερα λέμε ναι και στις επιχειρήσεις. Λέμε όμως και κάτι άλλο. Δεν μπορείς μια επιχείρηση να χρωσάει το κράτος, είτε ΕΜΦΙΑ λέγεται αυτός, είτε φόρος λέγεται αυτός, και να το βάζεις εκ προθέσεως 5,5% επιτόκιο για αυτά που χρωστάει. Όταν όμως το κράτος χρωστάει στον ιδιώτη, θέλεις 5,5%, έτσι. Όταν χρωστάει το κράτος, λέει 3% θα σε πληρώσω εγώ. Ποια ισότητα είναι αυτή, ποια ελεύθερη οικονομία το λέει. Άρα λοιπόν, σήμερα η Νέα Δημοκρατία λέει, όσο θα είναι τον ιδιώτη που χρωστάει το κράτος, τόσο θα είναι και το κράτος προς τον ιδιώτη. Έχουμε και μια σημαντική εξέλιξη, την οποία θα ήθελα να σταθούμε, είναι αυτή της θέσης που πήρε ο κ. Σκηνάς, ο Χαλκιδικιώτης, στην καταγωγή. Θα ήθελα να κάνουμε ένα σχολιασμό έτσι γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και για τη χώρα και για τη Χαλκιδική μας ειδικότερα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι ο πρώτος Έλληνας μετά από 40 χρόνια ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίρνει αυτόν τον θόκο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Συνατέλεσαν πολλοί παραγοντές. Υπήρξε καλός ευρωπαϊκός πολίτης ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Εθήτευσε κοντά σε έναν μεγάλο πατριάρχη της πολιτικής, τον Γιουνκέρ. Πιστεύω ήταν και αυτός συνετέλεσε κάπως την εκλογή του. Όπως όλοι που, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν τέτοιους στόκους, τέτοιους διορισμούς που έτσι πρέπει να γίνεται, διότι δεν πρέπει να μπαίνει το κομματικό στοιχείο, να μπαίνει το στοιχείο του τι έκανες. Ως αντιπρόεδρος λοιπόν έχει την εποπτεία πολλών πραγμάτων και μάλιστα τριών υποθέσεων που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ποιοι είναι αυτοί? Το μεταναστευτικό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τρεις άλλους τομείς.
ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολίτης. Τι χρειάζεται? Πρέπει να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα του πολίτη, του ευρωπαίου πολίτη. Θα μου πείτε, αυτό έχει πολύ ζουμί να βγάλει στην πορεία του. Η αρχή όμως είναι το ίμιση του παντός. Και πιστεύω στο Μαργαρίτη Σχοινά ότι θα τα καταφέρει. Από πλευρά μου το συνεχάρηκα, εν θέρμους ίσως από τους πρώτους, αν δεν είμαι ο πρώτος. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία στο έργο και να μην ξεχνάει ποτέ την πατρίδα, γιατί έχω πολλά να σας πω για τις σχέσεις μου με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Βέβαια, εκείνο που είχατε σαν πρώτο θέμα στην ατζέντα σας προεκλογικά ήταν το θέμα του φράγματος του Χαβρία. Έχουμε καμία εξέλιξη πάνω σε αυτό? Σαφέστατα και εντός του μηνός αυτού ήδη είπαμε να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Σας λέω, είδα τον Υπουργό Υποδομών και Δικτύων, είδε το θέμα, το είδε όχι απλά με ευνοϊκό μάτι, με συνεχάρη για την υπομονή μου και την επιμονή μου επί 15 χρόνια. Ναι, γιατί μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια έγιναν περισσότερες από 130 μελέτες σε διάφορους τομείς για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και έπειτα η δεύτερη φάση. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο μήνα αυτό θα γίνει η διυπουργική απόφαση, θα εκδοθεί, διότι έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης για τον Υπουργό Υποδομών και Δικτύων, τον Κώστα τον Καραμαλή. Είχε κάποιες λεπτομέρειες με τον Γενικό Διευθυντή, τον Αντώνη τον Κοτσόνη, που είπε εντός δεκαημέρου θα επιληθούν αυτές οι διαφορές και θα προχωρήσουμε στη διυπουργική απόφαση. Ένα άλλο θέμα το οποίο τρέχει και είναι, περιμένουν οι κάτοικοι εδώ, είναι οι αποζημιώσεις από την θεομηνία της 10ης Ιουλίου. Πού βρισκόμαστε με αυτό? Γίνεται. Πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά το είπα στη Βουλή και μάλιστα δέχτηκα και παρατηρήσεις. Από τα 7 λεπτά που δικαιούμαι, άρχισα όχι με το θέμα το οποίο ήταν προς συζήτηση, αλλά με το θέμα της θεομηνίας, διότι αντί να κάνω επίκαιρη ερώτηση, θεώρησα την αίθουσα του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια να εκθέσω την βιβλική αυτή καταστροφή που υπέστη ο τόπος μας. Και μάλιστα είπα σε όλους τους τόνους, δεν θέλω να ακούω για όλα ευθύνεται ο ΕΛΓΑ. Τον ΕΛΓΑ τον κάνουν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι μπορούν να το διορθώσουν. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αν έχεις 100 δέντρα και καταστραφούν, ξεριζωθούν, ξεπατωθούν, όπως θέλετε πέστε το, τα 29 από τα 100 δεν δικαιούσε απολύτως τίποτα. Μα αυτό είναι το κέρδος του αγρότου, και αν είναι, διότι μπορεί να είναι λιγότερο, ή πάθεις οποιαδήποτε ζημία σε όποιον καρπό, είναι 20%, δεν σε δίνω τίποτα. Δηλαδή, απριόρι, θεωρείς το Γεωργό ότι αυτό που παράγει είναι κέρδος. Όχι. Υπάρχει πετρέλαιο, υπάρχουν εργατικά, υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν λοιπάσματα, υπάρχουν φόροι, υπάρχουν υποχρεώσεις προς τον ΕΛΓΑ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναμορφωθεί ο ΕΛΓΑ, να εκλείψουν αυτές οι απαράδεκτες θέσεις για το 30% που έχει σήμερα ΕΛΓΑ. Για μένα, μια και γίνονται προεκτιμήσεις, πρέπει κατευθείαν την πρώτη μέρα από τη στιγμή να παίρνει το 20% της προεκτιμηθήσης ζημίας για να μπορεί να κινηθεί ο αγρότης. Αλλιώς δεν μπορεί να κινηθεί. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα που εμένα με πληγώνει. Όταν έγινα βουλευτής, ο αγροτικός πληθυσμός της Ελλάδος ήταν 13%. Σήμερα ο αγροτικός πληθυσμός δεν ξεπερνάει το 4, είναι κάτω από 4. Όταν δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε επιβίωση.